να πάμε λίγο σε μία ξεχωριστή σύνδεση. Δεν έχουμε ξανασυνδεθεί με το συγκεκριμένο μέρος. Με το Σαμούτ Πρακάν, το λέω σωστά? Βέβαια. Το λέω σωστά. Ξέρετε πού είναι η συγκεκριμένη τοποθεσία? Πού είναι? Θα μας πει ο φιλοξενούμενος, ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κατσούλης, Κωνσταντίνος Κατσούλης, κάτοικος της περιοχής. Κύριε Κατσούλη, καλησπέρα. Πού ταξιδεύουμε καλησπέρα σήμερα? Σας. Σε ποια χώρα? Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη, βέβαια. Η πρώτη σύνδεση της Κρήτης σήμερα με την Ταϊλάνδη. Ο μοναδικός Έλληνας της περιοχής, και αυτό είναι το αξιοσημείωτο της σύνδεσης που πραγματοποιούμε. Σωστά, κύριε Κατσούλη? Από ό,τι γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας εδώ στην περιοχή. Αλλά η Μπαγκόκ έχει. Το Σαμούτ Πρακάν είναι στην ευρύτερη περιφέρεια της Μπαγκόκ. Βέβαια, εννοείται. Απλά εκεί πόσοι κάτοικοι είναι, οι μόνιμοι κάτοικοι πόσοι είναι εκεί στο Σαμούτ Πρακάν? Είναι, δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω, είναι πολύ. Είναι αρκετοί, είστε ο μοναδικός. Πώς βρεθήκατε εκεί? Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Ενώ βλέπουμε και κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την περιοχή. Είμαι παντρεμένος, η γυναίκα μου είναι Ταϊλανδέζα. Ναι. Κάποια στιγμή μας έπιασε η κρίση και αποφασίσαμε να γυρίσουμε. Ζούσαμε στην Ελλάδα δηλαδή. Μένατε Ελλάδα. Και αποφασίσα... Δεν άκουσα. Μένατε Ελλάδα, λέω. Ναι, ζούσαμε στην Αθήνα. Λόγω κρίσης πια αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ πέρα. Με τι ασχολείστε εκεί στην περιοχή? Εγώ είμαι φωτογράφος. Ναι. Και η γυναίκα μου είναι μάνατζερ σε κάποιο εμπορικό κέντρο, σε κατάστημα. Η νοοτροπία εκεί των κατοίκων, η νοοτροπία των κατοίκων πλησιάζει την νοοτροπία ενός Έλληνα, η ιδιοσυγκρασία τους? Καμία σχέση. Όχι, αυτό είναι καλό ή κακό? Και καλό και κακό. Και καλό και κακό. Πού μοιάζουμε? τα κοινά χαρακτηριστικά του Κωνσταντίνου με τους κατοίκους είναι γενικώς είναι φιλόξενοι άνθρωποι. Είναι πολύ, πώς να το πω, αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ εδώ πέρα είναι ότι δέχονται τη διαφορετικότητα. Δηλαδή σε αποδέχονται για αυτό που είσαι. Δεν θέλουν να σε αλλάξουν. Και για μένα είναι πολύ καλό αυτό. Εκεί κρούσματα κορονοϊού έχετε? Δεν άκουσα. Κρούσματα κορονοϊού με την πανδημία, πώς θα διαχειρίζεστε? Έχει, αλλά νομίζω ότι η Ταϊλάνδη είναι από τις χώρες όπου δεν έχει υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Είναι κλειδωμένη η χώρα βέβαια. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος στην Ταϊλάνδη τώρα. Δηλαδή ακόμα και Ταϊλανδός να είναι, θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα 14 ημέρες. Ναι. Σε ακριβό ξενοδοχείο που θα το χρεωθεί ο ίδιος. Γενικώς δεν έχει πάρα πολλά κρούσματα. Τελευταία έχουν βγει κάποια, έχουν παρουσιαστεί κάποια κρούσματα. Είχαμε κλείσει τα σχολεία, είχαν κλείσει για κάνα μήνα. Άνοιξαν τώρα την πρώτη μηνός. Αλλά είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Είναι τόσο όμορφη η περιοχή σας. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες που μας έχετε στείλει εσείς ο ίδιος. Με όμορφα ποτάμια, ναι. Με όμορφες λίμνες, με πολύ πράσινο. Ναι. Πολύ πράσινο, πάρα πολύ πράσινο. Όλη η Μπαγκόκ, όλη η Ταϊλάνδη είναι πανέμορφη χώρα. Πολύ νερό. Ναι. Πολύ νερό παντού. Και καλά ψάρια. Ψάρια, ναι, έχει. Έχει. Το μήνυμά σας στους Έλληνες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, στους κριτικούς, ποιο είναι, για να κλείσουμε και τη σύνδεσή μας? Υπομονή, το καλύτερο να τελειώσει αυτή η πανδημία, να βγει ο κόσμος στη ζωή του ξανά. Επιστροφή στην πατρίδα σκέφτεται ο κύριος Κατσούλης? Επιστροφή όχι, αλλά για να δω τους δικούς μου θέλω να έρθω. Αλλά τώρα είναι λίγο δύσκολο να φύγουμε από εδώ. Μάλιστα, υπομονή λοιπόν. Κύριε Κατσούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ σας και ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μιλήσαμε λοιπόν με τον μοναδικό Έλληνα και φωτογράφος εκεί στην περιοχή της Σαμούτ Πρακάν στην Ταϊλάνδη.